650, σελίδα 650, είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, κεφάλαιο 40 και εδάφιο 27. Σελίδα λοιπόν 650, Ισαΐας ο προφήτης, 40 κεφάλαιο, μη κεφάλαιο και εδάφιο 27, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δια τι λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξουσιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύνη στους τονισμένους και αυξάνει την δύναμη στους αθυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν συναδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουν αναβεί με πτέρυγα σώσει αετή, θέλουν τρέξει και δεν θέλουν αποκάμει, θέλουν περιπατήσει και δεν θέλουν ατονίσει. Αμήν. Ο Θεός παρατηρεί, παρακολουθεί, βλέπει με μεγάλη προσοχή και σε μεγάλη λεπτομέρεια τα λόγια της καρδιάς των ανθρώπων, των δικών του, που τον έχουν εμπιστευθεί, που τον επικαλούνται, που δέχθηκαν αυτόν τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, γι' αυτό και έδωκε εις αυτούς εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Αλλά εκείνο που βλέπει είναι απογοήτευση, στενοχώρια, απελπισία, και τα λόγια που ακούγονται στα αυτιά του είναι «απέκαμα Κύριε», «κατάκοπος είμαι», «δεν αντέχω άλλο», «δεν μπορώ να κάνω πια τίποτα». Ή «εξασθένησα, έχασα όλη μου τη δύναμη, εξασθένησα παντελώς, δεν έχω καθόλου δύναμη, ίχνος δύναμης, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Σκέφτομαι, προσεύχομαι, αλλά η ζωή μου, η οδός μου είναι κρυμμένη από τους οφθαλμούς σου και εσύ δεν στρέφεις να με δεις. Σκέφτομαι, προσεύχομαι και η κρίση μου παραμελείται γιατί εσύ δεν με φροντίζεις καθόλου. Δεν φροντίζεις για μένα. Γι' αυτό απέκαμα. Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι μπορούσα να το κάνω το έκανα. Ό,τι σκέφτηκα ότι ήταν καλό να κάνω, το έκανα. Κουράστηκα. Κουράστηκε η ψυχή μου. Όχι μόνο το σώμα μου, η ψυχή μου κουράστηκε. Απέκαμα. Απέκαμε η ψυχή μου. Δεν αντέχω άλλο. Τα χέρια μου παράλυσαν. Τα πόδια μου αδυνάτησαν εντελώς. Ούτε να προσευχηθώ πλέον δεν μπορώ. Ούτε να επικαλεστώ το όνομά σου. Έχασα την πίστη μου. Έχασα τη δύναμή μου εντελώς. Μα δεν με βλέπεις. Δεν μ' ακούς. Γιατί έπαψες να φροντίζεις για μένα? Εγώ πλέον δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και παραδίδεται ο άνθρωπος του Θεού, που δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, είναι σύνηθες το φαινόμενο, και παραδίδεται στις σκέψεις του, στις αμφιβολίες του, στην ολιγοπιστία του, στην αδυναμία του, στους φόβους του,
και θεωρεί τον εαυτό του τελειωμένο πια. Τέλειωσα. Είμαι τελειωμένος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και αν, αγαπητά μου αδέρφια, κάποιος δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, να ξέρει ότι θα βρεθεί. Να ξέρει ότι θα βρεθεί, γιατί η ζωή μας όλων θα δοκιμαστεί. Με ανέμους, με βροχές και με ποτάμια. Και το έργο όλων μας θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, ύστερα από τη δοκιμασία, σε ποια κατάσταση θα είσαι. Γιατί αυτά εν τέλει περνάνε. Αλλά όταν θα περάσουνε, είτε θα είσαι σε κατάσταση απόλυτης ευλογίας στην παρουσία του Θεού, είτε θα είσαι σε κατάσταση απώλειας στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός μας στέλνει το Λόγο Του. Γι' αυτό ο Θεός μιλάει στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό που συνέβη, γι' αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό που θα συμβεί. Και καλόν είναι όλοι μας να μάθουμε ότι δεν είσαι ο μόνος, ούτε η μόνη που δοκιμάζεσαι, απογοητεύεσαι, αισθάνεσαι μόνη σου, μόνος σου και εν τέλει αισθάνεσαι ότι πια είμαι τελειωμένος, είμαι τελειωμένη, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Εκεί είναι που έρχεται ο Θεός. Εκεί είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού. Και απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και δοκιμάζονται. Καιρό τώρα, σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα άρχισε η ταλαιπωρία και η δοκιμασία τους και σε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν ζήσει αυτή την ταλαιπωρία, αλλά είναι ενημέρωσης, προειδοποίησης και, όπως λένε οι άνθρωποι, αλάρμ, είναι προετοιμασία. Σε όλους μας λοιπόν, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση ήμασταν, είμαστε ή θα είμαστε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καλά, είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν γνώρισες, καλά δεν άκουσες ότι ο Θεός είναι αιώνιος, ότι ο Θεός είναι Κύριος και ποιητής των άκρων της γης, ότι κάθε λεπτομέρεια στη ζωή σου Αυτός την προσέχει, τη φροντίζει και την έχει φτιάξει. Δεν καταλαβαίνεις ότι παρακυρίου είναι όλα αυτά? Και η απάντηση είναι, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Τελείωσα. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Γνώρισε ότι ο Θεός δεν κουράζεται, δεν ατονεί, δεν αποκάμει, και ακόμη γνώρισε ότι η σοφία Του είναι ανεξιχνίαστος. Η βουλή Του και η επιθυμία Του δεν μπορεί να εξιχνιαστεί από τη λογική των ιών του ανθρώπου. Γνώρισε ότι Αυτός είναι, μόνο Αυτός είναι, που μπορεί και θέλει να δώσει ισχύν εις τους ατονισμένους και να αυξήσει τη δύναμη στους αδυνάτους. Αλλά Αυτός είναι ο Θεός. Δίνει ισχύν στους ατονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους, αλλά και αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι νέοι που τους βλέπεις και τους ζηλεύεις θα ατονίσουν και αυτοί και θα αποκάμουνε.
και οι εκλεκτοί νέοι, αυτοί που είναι τόσο δυνατοί στο σώμα ίσως, στην ψυχή ίσως, στο πνεύμα ίσως, χριστιανοί νέοι, και θα αυτοί όταν θα έρθουν οι ποταμοί, οι άνεμοι και οι βροχές, όταν θα έρθει η φωτιά που θα δοκιμάσει τη ζωή τους και το έργο τους, θα αδυνατήσουν και θα αποκάμουν εντελώς. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν θα περάσει από αυτές τις καταστάσεις, που θα πει δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κανένας άνθρωπος που δεν θα αποκάμει, που δεν θα αδυνατήσει παντάπαση. Όσο και δυνατός να είναι, όσο και εκλεκτός να είναι, όσο και νιάτα να έχει, όσο και δύναμη να έχει, θα φτάσει στο σημείο που θα πει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και εκεί είναι που έρχεται ο Θεός και λέει μπορείς. Μα δεν μπορώ, ξέρω. Ξέρω την αδυναμία μου, ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς. Μπορείς να κάνεις κάτι που συστήνει ο Θεός. Οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών. Μπορείς να στρέψεις το βλέμμα σου τον ουρανό και να πεις η δύναμη μου έρχεται, η σωτηρία μου έρχεται από τον ουρανό, από τον ποιητή του ουρανού και της γης, από τον Θεό τον αιώνιο, τον Κύριο, τον ποιητή των άκρων της γης, που δεν ατονεί, που δεν αποκάμνει, που δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Εγώ προσμένω αυτόν που μόνος μπορεί να δίδει ισχύ στους ιτονισμένους και να αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Μπορείς να κάνεις το καλύτερο. Μπορείς στην απόλυτη αδυναμία σου, στον φόβο σου τον απόλυτο, μπορείς είτε τώρα αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, είτε τότε όταν θα φτάσεις σε αυτή την κατάσταση, που θα φτάσεις. Κανένας δεν πάει στον ουρανό εάν δεν περάσει από τις δοκιμασίες που ο Θεός φέρνει και από τους πειρασμούς που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του. Κανένας δεν υπάρχει τέτοιος. Μόνο που ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου και τη ζωή του ανθρώπου, ο Θεός, ο πανσοφός του οποίου η σοφία είναι ανεξιχνίαστος, ο Θεός ο πάνσοφος συμπεριφέρεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον κάθε έναν άνθρωπο. Γιατί αυτός ξέρει μόνο την καρδιά του ανθρώπου και τη δύναμη του ανθρώπου και τους νεφρούς του ανθρώπου, δηλαδή τις επιθυμίες του ανθρώπου και τη δύναμη του ανθρώπου, και σταθμίζει τα πράγματα όπως στάθμισε όλο το σύμπαν. Και μυριάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άστρων γυρίζουν ασταμάτητα χωρίς πρόβλημα. Αυτός που κάνει αυτά, που τα δημιούργησε και τα συντηρεί, είναι ο ίδιος που δημιουργεί και συντηρεί τη δική σου τη ζωή. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να το ξαναπώ, γιατί είναι το μήνυμα από το Θεό. Αυτός που είπε λόγο και έγιναν τα πάντα, που δημιούργησε τα άκρα του σύμπαντος και με το λόγο του συντηρεί και δεν καταστρέφονται, δεν γκρεμίζονται, αυτός είναι που δημιούργησε τη ζωή σου, δημιούργησε σένα, τις συνθήκες της ζωής σου, συντηρεί τις συνθήκες της ζωής σου για να φέρει μέσα από αυτή, με τη σοφία τη δική του, μέσα από αυτές τις καταστάσεις,
να σε φέρει σε αυτό που θέλει. Να προσμένεις μόνο τον Κύριο. Η ελπίδα σου να είναι μόνο ο Χριστός. Το βλέμμα σου να είναι υψωμένο πάντοτε στον ουρανό. Τα λόγια σου να απευθύνονται σε αυτόν που σ' ακούει. Τη ζωή σου να φανερώνει σε αυτόν που σε βλέπει. Και όλες τις αδυναμίες σου να τις αποκαλύπτεις, να τις εξομολογήσεις σε αυτόν που σε φροντίζει. Και τότε θα γίνει το μεγάλο θαύμα που μόνο ο Θεός κάνει. Αυτός που ήταν αποκαμωμένος και ατονισμένος θα περπατάει και δεν θα κουράζεται. Αυτός που ήταν κουρασμένος και αποκαμωμένος θα τρέχει σαν το ελάφι πάνω στους λόφους. Και αυτός που ήταν αποκαμωμένος και κουρασμένος θα πετάει με πτέρυγες ως η αέτη επάνω στην παρουσία του Θεού. Γιατί? Μόνο για ένα λόγο. Γιατί προσμένει τον Κύριο. Οι προσμένοντες μόνο τον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Ούτε οι νέοι, ούτε οι δυνατοί, ούτε οι σπουδαίοι, ούτε οι μορφωμένοι, ούτε οι ικανοί, ούτε οι όμορφοι, ούτε οι έξυπνοι. Εκείνοι που θα ανανεώνουν τη δύναμή τους μέρα με την ημέρα θα είναι οι προσμένοντες στον Κύριο. Και τι σημαίνει προσμένο τον Κύριο? Λέει ο Δαβίδ μες στην απελπισία του, εκεί που ήταν περικυκλωμένος από τον Σαούλ και τα στρατεύματά του και δεν είχε καμία ελπίδα να γλιτώσει τη ζωή του, δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά, αποκαμωμένος, εξουθενωμένος, καθώς έτρεχε και κρυβότανε από βουνό σε βουνό και από χαράδρα σε χαράδρα, ξαφνικά τον παγίδευσε ο Σαούλ και δεν μπορούσε να πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Έφτασε στο σημείο, ποιος, ο Δαβίδ ο εκλεκτός του Θεού, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και τότε δια Πνεύματος Αγίου είπε «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρια, από πού τώρα θα έλθει η βοήθειά μου?» Και με πίστη προσμένοντας τον Κύριο είπε «Η βοήθειά μου έρχεται από το Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη». «Η βοήθειά μου έρχεται». Γιατί? Γιατί πλέον η ελπίδα μου είναι μόνο ο Χριστός. Να επιμείνω λίγο σε αυτό, αδερφοί. Η κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε ένας από μας είναι αποτέλεσμα της ανεξιχνίας της σοφίας και φρόνησης του Θεού. Είναι αυτός που δημιουργεί και είναι αυτός που συντηρεί και είναι αυτός που ευλογεί. Όταν λοιπόν είπε αυτά τα λόγια ο Δαβίδ μέσα στην απόλυτη απελπισία του, δεν έβρισκε από πουθενά βοήθεια, τι θα κάνω τώρα, έρχεται ο λόγος του Θεού και του απαντάει. Γι' αυτό που είπες, γι' αυτό που σκέφτηκες, γι' αυτή την αλλαγή που συνέβη μέσα σου, γι' αυτή την απόφασή σου να προσμένεις εμένα, εγώ σου λέω ότι δεν θα αφήσω να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει ο φυλάτων σε. Δεν θα νιστάξει και δεν θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάει τον άνθρωπο που προσμένει τον Κύριο. Ο Κύριος θα είναι ο φυλακάς σου. Ο Κύριος θα είναι η σκέπη σου. Ο Κύριος θα είναι η καταφυγή σου. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από παντός κακού. Θα φυλάτει την ψυχή σου και θα φυλάτει και την εισοδό σου και την εξοδό σου. Αλληλούια. Αυτός είναι
ο αιώνιος Θεός. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο ποιητής των άκρων της γης, σε αυτόν και μόνο σε αυτόν αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας και αυτόν και μόνο αυτόν αξίζει να προσμένουμε, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, οι προσμένοντες τον Κύριο και μόνο τον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Θα πετάνε σαν τους αετούς. Θα τρέχουνε και δεν θα αποκάμουνε. Θα περπατάνε, δεν θα τονίσουνε. Αλλά θα είναι πάντοτε νικητές, καθώς ο Θεός θα κάνει αυτούς να θριαμβεύουνε δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.